Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, εάν δεν ήταν πραγματικά τραγικά τα φαινόμενα, θα έμοιαζε αυτό το οποίο παρακολουθούμε και η συζήτηση που γίνεται και η αντιπαράθεση σενάριο βγαλμένο από κωμωδία. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί ακριβώς μιλάμε για πάνω από 200.000 ανθρώπους που έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Πράγμα το οποίο τι σηματοδοτεί? Σηματοδοτεί ένα πράγμα. Ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Υπάρχει όμως μια διαχρονικότητα σε αυτά τα μπαλάκια, σε αυτό το πινκ-πονκ, κύριε Νικολάου Αλαβάνη. Μην βιάζετε, θα έρθουμε και σε αυτό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι κυβέρνηση τώρα, έχει τεράστιες ευθύνες. Η χιονόπτωση που σημειώθηκε δεν είναι ένα φαινόμενο που χτύπησε ξαφνικά την πόρτα. Είχε προβλεφθεί εδώ και πολλές μέρες. Δεν μπορεί να βαφτίζεται τώρα ακραίο φαινόμενο για να κρυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Η παράδοση κρίσιμων υποδομών σε ιδιώτες και στους δήμους και τις περιφέρειες. Το προσωπικό, ξέρετε ότι είναι προσωπικό που είναι εργολαβικό ή προσλαμβάνεται κάθε 6-8 μήνες. Είναι τεράστιες οι ελλείψεις για τα οποία έχει μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση τωρινή, οι προηγούμενες που συνέχισαν σε αυτό το βήμα και οι διοικήσεις των περιφερειών και των δήμων. Το γεγονός είναι το εξής, ή μάλλον είναι γεγονός. Κατόπιν εορτής, γιατί δεν είναι μόνο η μύδια και η εκτεταμένη χιονόπτωση στην πρωτεύουσα και στις υπόλοιπες περιοχές κοντά στην Αθήνα, πριν από λίγο καιρό ήταν η κακοκαιρία στον Εύρο που στήχησε ζωές. Πριν από μερικούς μήνες ήταν η κακοκαιρία στη Θεσσαλία, ήταν η κακοκαιρία στην Εύβοια. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ένα πράγμα. Ότι υπάρχει μια κατάσταση σε σχέση με την πολιτική προστασία, η οποία είναι απαξιωμένη, είναι υποβαθμισμένη και δυστυχώς δεν μάθαμε, δεν πήραμε ένα μάθημα από τις μεγάλες καταστροφές που αναφέρονται και εδώ στη συζήτηση, και τη Μάντρα και το Μάτι. Τα οποία, αν θέλετε, ανέδειξαν τι? Την υποστελέχωση, την έλλειψη υλικού, την έλλειψη προσωπικού, τα οποία δένονται με μια πολιτική που ακολουθήσανε σταθερά και απαρέγκλιτα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που είναι η λογική της ευρωπαϊκής στρατηγικής του κόστος-οφέλους. Είναι έργα, υποδομές, πάρα πολύ σημαντικές, θα πούμε εμείς, το έχουμε καταδικάσει, το έχουμε καταγγείλει και το έχουμε υπογραμμίσει πάρα πολλές φορές σαν ΚΚΕ, με όλες τις πιθανότητες που έχουμε πάρει το λόγο και έχουμε προτείνει, τα οποία όμως, επειδή είναι κοστοβόρα και δεν αποδίδουν τα απαραίτητα κέρδη για ιδιώτες για να τα αναλάβουν, τίθεται εκτός συζήτησης. Μία κουβέντα. Γιατί, εντάξει, άκουσα και τα στοιχεία που λέει εδώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης, τα οποία τα θεωρώ, πώς να το πω, βάζουμε τώρα στο παιχνίδι τη συζήτηση για την κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες σταθερά όλο το προηγούμενο διάστημα βλέπουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ρεύματος να είναι βορρά στους ιδιώτες, να επιδοτούνται με εκατοντάδες εκατομμύρια και από την ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανανεώσιμες πηγές, και στην κρίσιμη στιγμή να έχεις αφήσει ξεκρέμαστο έναν ολόκληρο λαό να μην έχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά ας πάμε και στο προκείμενο. Το 2011 ξεκινάει η κατάσταση για το διαχωρισμό της εταιρείας διαχείρισης δικτύου και εταιρείας παραγωγής ενέργειας. Τμηματοποιείται, ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται ένα τμήμα της ΔΕΗ. Συνεχίζεται περαιτέρω το ξεπούλημά της όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε μια διαχείριση δικτύου, η οποία είναι τραγικά υποστελεχωμένη, ο ΔΔΕ, απαρχαιωμένο το δίκτυο. Το προηγούμενο, πριν από μερικές μέρες, είχαμε εκρήξεις στην Αττική που δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών. Και τώρα κάνουμε μια συζήτηση, πετώντας τον μπαλάκι ο ένας από τον άλλον, αρνούμενοι να δουν ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα της πολιτικής που σπρώξανε συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια για την εμπορευματοποίηση της ενέργειας και το άνοιγμα της αγοράς. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός πρέπει πρώτα απ' όλα να μείνει ασφαλής, να μπορέσει να ζήσει το 2021, γιατί είμαστε το 2021, όπως του αρμόζει, έχοντας την υγεία του, γιατί μπορεί να ανοίγει τώρα αντιπαράθεση ο ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα της πανδημίας, όμως πριν από μερικούς μήνες κοινούς υπουργούς υγείας κοινής αποδοχής έψαχνε να βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Την τακτική της για τη διαχείριση της κρίσης σε μεγάλο βαθμό την ακολούθησε, τη στήριξε. Η συζήτηση, θυμίζω,
για το πώς θα γίνει η διαχείριση της κρίσης ήταν στο αν θα είναι εμπροστοβαρείς ή οπισθοβαρείς, όπως λέγαμε πριν από ένα χρόνο, οι επιδοτήσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους ιδιωτικούς, στις ιδιωτικές κλινικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα μεγάλα και στρατηγικά ζητήματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ πάνε μαζί, χέρι-χέρι. Και ο λαός πληρώνει και ο λαός εκτίθεται. Μάλιστα. Και ο λαός αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Άρα ο λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να αποδώσει ευθύνες και να παλέψει για τις σύγχρονες ανάγκες του. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή και γίνεται όλη η πολιτική κριτική σε αυτό το έντονο φαινόμενο που δεν έχει ξαναγίνει στην Αθήνα, στη Βόρεια Ελλάδα δεν πέσαν πολλά δέντρα, είναι ότι εδώ δεν κινήθηκε πριν ένας μηχανισμός για να δει δέντρο-δέντρο τι γίνεται, και γίνεται σήμερα μια κριτική που γρήγορα μετά κινήθηκε η πολιτική προστασία για να κάνει την αποκατανοίξη στους δρόμους και συνεχεία να έρθει ο δεύτερος από τα στήσεις. Κύριε Χρυσομαλή, okay. Είστε δηλαδή πολιτικός μηχανικός. Η πολιτική και προστασία και η πυροσβεστική δεν έχει προσωπικό και δεν έχει μέτρα ατομικής προστασίας, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Πώς θα πάει δέντρο-δέντρο, να δει τι γίνεται. Αυτό ζητάει η αντιπολίτευση. Όσο περνάει η ώρα, κόλπο είναι γνωστό. Εφόσον πάνε το ΔΔΕ για ιδιωτικοποίηση, για όσους συνταξιοδοτούνται δεν αναπληρώνουμε νέο προσωπικό, για να το πάρει ο καινούριος ιδιοκτήτης με όσο το δυνατόν μικρότερο μισθολογικό κόστος. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να αξιοποιείται τα αρνητικά σημεία που είχαμε για να αλλάξει και να εξυγχρονιστεί το σχέδιο. Που έχει ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι η εξής. Ούτε είδα να αυξάνονται οι προσλήψεις σε αυτούς τους πολύ βασικούς νόμους. Καταρχήν, να ξεκινήσω από αυτό. Ναι. Μιλάμε για άθλια προσπάθεια λογοκρισίας. Οι οδηγίες που δίνονται στους δημοσιογράφους της ΡΕΓΙΟ, πώς πρέπει να παρουσιάζουν και την επίσκεψη Μητσοτάκη τότε και την παρέτηση Λιγνάδη. Και τα δύο. Το αν η ΕΡΤ είναι φερέφωνο ή όχι, γιατί μπήκε στη συζήτηση, κατά την άποψή μας είναι συνήθις πρακτική όλες οι κυβερνήσεις να την αξιοποιούν ως τέτοιο. Και η τωρινή και η προηγούμενη. Για να κάνουν απροκάλυπτη κυβερνητική προπαγάνδα, και για κάποιους στην ΕΡΤ υπάρχει ακόμα μαύρο. Και για αυτούς τους κάποιους, και τώρα και πριν, αυτοί οι κάποιοι είναι το ΚΚΕ, είναι οι αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ιδιαίτερα όταν ανοίγουν ενοχλητικά ζητήματα για τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ πριν. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα, για αυτή την περίοδο εμπασπιπτούσης στη Βουλή, έχει και άλλες πλευρές. Πλευρές που φανερώνουν και με ποιους στάσονται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Ναι. Για παράδειγμα, ανοίγει πλευρές που έχουν να κάνουν με την επίθεση στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ συνολικά, χτυπώντας το εργασιακό τους δικαίωμα. Μειώνονται μείωση του προσωπικού στον τεχνικό τομέα. Γενίκευση τη χρησιμοποίηση εργολαβικών εργαζομένων, συμπίεση μισθών. Εξαφάνιση των σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου. Συνολικά αυτά ισχύουν και για τα ιδιωτικά κανάλια και για την ΕΡΤ. Αλήθεια. Έτσι δουλεύει η ΕΡΤ από τότε που άνοιξε ξανά, θέλω να πω, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή, και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί γίνεται μια αντιπαράθεση άσφαιρη μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είδα, ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή, δεν είδα να έχει καμία ένσταση σε σχέση με το αν θα πρέπει ή όχι να χαριστούν στους καναλάρχες ή να μην επιδοτηθούν οι καναλάρχες από το νέο νομοσχέδιο για τα οπτικοακουστικά. Έλεγε ότι και αυτές είναι επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχτούν. Είναι το ίδιο δηλαδή. Οι μεγαλοκαναλάρχες, όχι, δεν είπε μόνο αυτό, μεγαλοεπιχειρηματίες, με το σουβλατσίδικο της γειτονιάς. Εντάξει, αλλά ακόμα και αν δεν το είπε, το δείχνει με τη συνένεση που έχει δώσει στο πού κατευθύνθηκαν τα κονδύλια όλο αυτό το διάστημα και με αφορμή την πανδημία, που αφέμαξε η κυβέρνηση μαζί με τα ελαστικά κόμματα των ελληνικών λαών, τους άφησε σε αναστολές, σε ανεργία και τα έδωσε στους μεγάλους, σε όλους τους κλάδους. Και εμείς λέμε το εξής. Το ΚΚΕ σταθερά έχει καταθέσει μια πρόταση. Καμία λίστα να μην καταρτιστεί, καμία επιδότηση να μην δίνεται στα κανάλια για να παρέχουν πληροφορίες και ενημέρωση για μια σειρά ζητήματα όπως είναι η πανδημία ή άλλες εθνικές ανάγκες, και να αξιοποιηθούν και αυτά τα χρήματα τα οποία προορίζει για τους μεγάλους, τους καναλάρχες των ιδιωτικών, τους εφοπλιστές και τα λοιπά η κυβέρνηση, να καλυφθούν πάγιες διαρκείς ανάγκες, όπως για παράδειγμα, γιατί αυτό είναι αυτό το προκείμενο που συζητάμε σήμερα, η εγγύηση του δικαιώματος στο ηλεκτρικό ρεύμα, στην ηλεκτρική ενέργεια για τα λαϊκά νοικοκυριά, στο νερό,
τομείς που είναι μεγάλης κρίσιμης σημασίας και θα έπρεπε να βρίσκονται υποκρατικό έλεγχο. Σαφές. Και το κράτος να εγγυάται αυτά τα δικαιώματα. Σαφές, και να γίνουν με αυτόν τον τρόπο οι απαραίτητες προσλήψεις όπου χρειάζεται για να λυθούν τα άμεσα και πιεστικά προβλήματα.